Μονόδρομος είναι η αυριανή νίκη για τον Γιούχτα κοντρα στον Ολυμπιακό Β για την τέταρτη αγωνιστική των play-out της Super League 2. Η ήττα την Τετάρτη από τον Παναθηναϊκό Β ήταν μαχαιριά για το συγκρότημα του Κώστα Νιφεντάκη, καθώς δυσκόλεψε το έργο για παραμονή στην κατηγορία. Οι πράσινοι εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στην αναμέτρηση αυτή, κάτι που έφερε και την ήττα, και πλέον πρέπει αύριο να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ολυμπιακού και να πάρει ανάσα για να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία και τη νέα χρονιά. Ένα δυνατό χαρτί για την ομάδα των Αρχανών είναι ότι θα αγωνιστεί στην έδρα της και με κινητήρια δύναμη αυτή του κόσμου θα προσπαθήσει να φτάσει στο τρίποντο που πρέπει να πάρει. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα με τον Κώστα Νιφαντάκη να ρίχνει το βάρος στην τακτική. Εκτός είναι η λιπορά Σεροβίθης και Γελαδάρης που προέρχονται από τραυματισμό. Την αποστολή των Πρασίνων απαρτίζουν οι Πρινιωτάκης, Κόλιας, Μακατουνάκης, Δασκαλάκης, Μπουρσέλης, Τζανής, Κόλα, Θεδωράκης, Πολυχρόνης, Μπρους, Κίσας, Μπουτσάκης, Λόλης, Τσίρης, Κορνιλάκης, Νικοκυράκης, Κωνστανάσιος, Βρετός, Αλεξόπουλος, Γκίνη και Ορφανουδάκης. Η ομάδα έκανε ένα μεγάλο διπλό και μια πολύ καλή εμφάνιση στην Παναχαϊκή. Τώρα είχαμε δύο αρνητικά αποτελέσματα και δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο κακές οι εμφανίσεις, θα έλεγα ότι ήμασταν μέτρια. Αλλά αυτή την Κυριακή έρχεται ένας τελικός με τον Ολυμπιακό. Για μας δεν υπάρχει αύριο εκτός από αυτό το μάτς. Πρέπει να πάρουμε τους 3 πόντους, είναι 7 παιχνίδια ακόμα. Οι μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν ακόμα και για την τελευταία ομάδα που έχει 11 πόντους. Ο πρώτος έχει 19, είναι 7 παιχνίδια. Εμείς θα τα δώσουμε όλα. Θέλουμε και τον κόσμο και των Αρχανών και του Ηρακλείου να μας στηρίξει, γιατί είναι μια ομάδα υγιέστατη που κοιτάζει μόνο στον αγωνιστικό χώρο να κάνει ό,τι κάνει. Δεν είμαστε σαν άλλες ομάδες που ψάχνονται αλλιώς σε αυτή την κατηγορία. Έχετε παράπονα και χθες από τη διαιτησία, η αλήθεια είναι. Ναι, υπάρχουν παράπονα. Είναι δύο πέναλτι, το οποίο το ένα πέναλτι ξεκινάει από επιθετικό φάουλ που κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο πέναλτι είναι τουλάχιστον 2 μέτρα offside, θα έλεγα. Αλλά εμείς και πάλι κοιτάζουμε το αγωνιστικό και να μας αφήσουν να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Δεν θέλουμε εμείς υπέρ μας κάτι. Θέλουμε 50-50, όπως όταν παίξαμε τον Τηλικράτη εδώ, που είχαμε μια εξαιρετική διαιτησία από τον κύριο Σιδηρόπουλο, και μακάρι να κρίνονται όλα τα παιχνίδια στους αγωνιστικούς χώρους.